Με το φακό του Κάλυμνος News βρισκόμαστε στο λιμάνι και βλέπετε αρκετό κόσμο να έχουν έρθει εδώ για να κάνουν τα rapid test. Φαίνεται η έξαρση των τελευταίων ημερών φόβησε τους Καλύμνιους και τους έχει φέρει ώστε να ελεγχθούν εδώ και καλά κάνουν, έτσι πρέπει να γίνεται. Ας έχουμε περισσότερα τεστ καθημερινά να κάνουμε, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, γιατί διανύουμε την 7η εβδομάδα στο κόκκινο, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά, νέους ανθρώπους που έχουν έρθει και είναι, αυτό είναι παρήγορο, ότι τα παιδιά ελέγχονται, ανησυχούν, προσέχουν. Ας πάμε κοντά να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εξεταστεί 110 συμπατριώτες μας, 3 βρέθηκαν θετικά. Είναι και ο έπροχος, τον είδαμε μέσα. Λοιπόν, και συνεχίζονται. Βλέπετε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος, συνεχίζονται οι έλεγχοι και καλό είναι καθημερινά να γίνονται έλεγχοι, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον έπαρχο, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε έπαρχε. Καλημέρα και του χρόνου μας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία. Με υγεία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν και βλέπω τα πράγματα και ξεφεύγουν πάλι. Πάλι, Ναι, ήρθα εδώ να δω τι γίνεται, γιατί άκουσα από το πρωί ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Όντως έχει κόσμο. Ήδη έχουν γίνει 110 τεστ. Το ευτύχημα είναι ότι βρέθηκαν μόνο 3. Αλλά βέβαια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα τα οποία βρέθησαν τις προηγούμενες ημέρες. Και γι' αυτό συνεχίζουμε στο βαθύ κόκκινο. Είμαστε πάλι σε επιφυλακή και συνεχίζουμε στο βαθύ κόκκινο. Έχουν στερεύσει οι προτροπές και τα λόγια. Τι να πούμε, ειλικρινά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ας προσέχουμε πάλι να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δεν ήταν ανάγκη να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Υπήρχαν τρόποι να το ξεφύγουμε και αυτό δεν ήταν άλλο από την προστασία του συμπολίτη μας. Αφού δεν σκεφτόμαστε και τον εαυτό μας, τουλάχιστον του συμπολίτη μας. Εύχομαι να καταλαγιάσει όλο αυτό. Έχω πει πάρα πολλές φορές και το είπα και τελευταία.